Συνάδελφοι, καλησπέρα. Θα φτιάξω αυτό το μικρό οδηγό για να σας διευκολύνω στο να συμπληρώσετε την αίτηση για τον διαγωνισμό Young Bartender 2013. Στην αρχική σελίδα της Ένωσης Μπάρμαν, λοιπόν, έχουμε το άρθρο που λέει «Έκτος Young Bartender Competition». Υπάρχει κάποιο σημείο που λέει «Έχει ένα link για να κατεβάσετε την αίτηση». Πατώντας δεξί κλικ, στα αγγλικά είναι «Save link as», στα ελληνικά «Windows» είναι «Αποθήκευση ως». Μπορούμε όμως να το πατήσουμε και απλώς και να ανοίξει η επιλογή άνοιγμα με το Microsoft το Office Word ή αποθήκευση για να το αποθηκεύσουμε στο δίσκο μας, ό,τι και να κάνουμε, δηλαδή ένα από τα δύο. Εγώ το έχω κατεβάσει λοιπόν το αρχείο, το έχω ανοίξει στο Word ή το άνοιξε αυτόματα όταν πάτησα την επιλογή να το ανοίξει το Word και έχω ήδη συμπληρώσει κάποια στοιχεία για να μην καθυστερούμε. Πηγαίνοντας στα σημεία που είναι γκρι, σκιασμένα, θα βάλετε τα στοιχεία που πρέπει. Οπουδήποτε αλλού πάτε να βάλετε, δεν πάτε, είναι κλειδωμένο το αρχείο. Εδώ λοιπόν θα πρέπει λοιπόν να βάλετε τα στοιχεία σας. Προσέχουμε και την ημερομηνία γέννησης. Αν δεν είμαστε μεταξύ 28/5 του 85 και 28/5 του 95, καλό είναι να μην στείλουμε την αίτηση, διότι έχουμε περάσει το όριο των 28. Λοιπόν, δεν ξεχνάμε να γράψουμε το όνομα του κοκτέιλ, είναι πολύ σημαντικό. Από την προκήρυξη που θα έχετε διαβάσει, θα ξέρετε ότι θα μπορούμε να βάλουμε μέχρι 6 στατικά. 1, 2, 3, 4, 5, 6 στατικά. Από αυτά τα 6, το ένα οπωσδήποτε θα είναι Bacardi από το range της εταιρείας Bacardi που έχω εδώ σε αυτό το drop list. Έτσι θα επιλέξετε ένα από αυτά για τη συνταγή σας. Η ποσότητα αυτού θα είναι το λιγότερο 3CL. Δεν μπορεί να είναι λιγότερο από 3CL. Στα υπόλοιπα λοιπόν στατικά, ένα αυτό είναι άλλα 5. Δεν σημαίνει ότι θα βάλουμε 6 στατικά. Έτσι. Μπορούμε να βάλουμε μέχρι 6 στατικά. Προσέχουμε όταν γράφουμε τα συστατικά να τα γράφουμε σωστά και να γράφουμε και σωστά την εταιρεία που το φέρνει, το distributor του κάθε προϊόντος. Παραδείγματος χάρη, εδώ λέω Mango, Πουαντιέ Πουρέ, αδελφή Τσακνάκη. Πουρέδες έχουμε πάρα πολλούς. Μην μπερδευόμαστε. Strawberry Πουρέ, Finest Call, Le Bon Gourmet. Κόκκινα Μούρα Πουρέ, 90% φρουλάτη. Κάνουμε την περιγραφή όσο γίνεται πιο σωστά για να μπορούμε εμείς που θα διαβάσουμε τη συνταγή να έχουμε τα ακριβή προϊόντα για εσάς. Προσέχουμε επίσης κάτι άλλο. Τα αλκοολούχα προϊόντα, σε αυτή την περίπτωση έχουμε 3 εδώ αλκοολούχα, δεν πρέπει να ξεπερνάνε τα 7CL στο σύνολό τους. Είναι γενικά ότι ισχύει και στους άλλους διαγωνισμούς που όσοι ξέρετε έχετε λάβει μέρος. Λοιπόν, η γαρνιτούρα τώρα. Είμαστε στη fancy κατηγορία και δεν έχουμε περιορισμούς στη γαρνιτούρα. Ο μόνος περιορισμός είναι όχι λουλούδια. Έτσι, δεν υπάρχουν λουλούδια που τρώγονται ή λουλούδια που δεν τρώγονται. Έξω τα λουλούδια. Ό,τι άλλο θέλετε βάλτε. Όχι λουλούδια λοιπόν. Αλλά κοιτάτε να μας κάνετε μια σωστή περιγραφή, έτσι λεπτομερή περιγραφή, να καταλάβουμε και εμείς τι γράφετε. Στο διαγωνισμό θα έχουμε λεμόνια, πορτοκάλια, limes, κερασάκια. Τώρα, και δυόσμο, φύλλα δυόσμο, έτσι που θα χρειαστούμε για το κοκτέιλ Mai Tai. Τα υπόλοιπα θα πρέπει να αναφέρετε μόνοι σας. Διαλέγουμε ποια μέθοδο θα χρησιμοποιήσουμε για το κοκτέιλ μας. Επίσης, διαλέγουμε αν θα έχουμε ή old fashion ποτήρι ή highball ποτήρι από αυτά που θα μας προμηθέψει το club του διαγωνισμού. Αν θα φέρουμε εμείς ποτήρι, τσεκάρουμε το κουτάκι αυτό εδώ πέρα και γράφουμε εδώ έτσι, το είδος του ποτηριού και τα CL. Επίσης, είναι σημαντικό εδώ να γράψουμε, εάν έχουμε συνεννοηθεί από πριν και ξέρουμε κάποιον άλλο συνάδελφο, το όνομά του και θα μοιραστούμε το δίκλινο δωμάτιο που θα κινηθούμε. Την ημερομηνία και είναι έτοιμο λοιπόν το αρχείο, αφού το τσεκάρουμε ξανά να είναι όλα σωστά γραμμένα, να κάνουμε αποθήκευση. Πηγαίνουμε και λέμε αποθήκευση ως ή save as, και είναι σημαντικό να το κάνουμε αυτό, να το αποθηκεύσουμε και όταν το αποθηκεύουμε να βάλουμε το όνομά μας μπροστά, επώνυμο και όνομα, είτε όλο το αρχείο να ονομαστεί έτσι είτε μπροστά από το recipe να υπάρχει το όνομά μας. Πατάμε λοιπόν αποθήκευση και μέσα από το περιβάλλον ενός browser και κάποιου λογαριασμού Gmail, Hotmail ή Yahoo, ό,τι έχει κάποιος από εμάς, ερχόμαστε λοιπόν να στείλουμε το email μας. Πατάμε compose, εγώ ήδη έχω ξεκινήσει από πριν, έχω φτιάξει ένα email να είμαι έτοιμος και βάζουμε στη διεύθυνση το young213@hba.net.gr. Σαν θέμα συνταγή το όνομά σας, συνταγή του Δημητρίου Ζάπα εδώ, το δικό σας το όνομα. Σας επισυνάπτω τη συνταγή μου για τον διαγωνισμό Bacardi Young Competition 2013. Πρέπει να την επισυνάψουμε όμως.
Ερχόμαστε λοιπόν εδώ σε αυτό το εικονίδιο που είναι ο συνδετήρας και σημαίνει attach file, δηλαδή είναι από το αρχείο. Πατάμε λοιπόν, μπαίνουμε μέσα στον υπολογιστή μας, βρίσκουμε το αρχείο που θέλουμε να στείλουμε, το ανοίγουμε, περιμένουμε να ολοκληρωθεί το ανέβασμα του αρχείου. Ολοκληρώθηκε το αρχείο, είμαστε έτοιμοι, τσεκάρουμε ξανά διεύθυνση, τον τίτλο, το κείμενο, το αρχείο μας είναι εδώ, πατάμε αποστολή και η συνταγή μας έχει σταλεί. Ευχαριστώ πολύ, καλή επιτυχία σε όλους.